Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, ξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού, ο τυθίζειν εύθυν επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, θεμελιών την γήν επ' την ασφάλειαν αυτής, που κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσο ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνή βροντή δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν ει παιδεία, ει των τόπων όνε θεμελίωσο αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψει την γη. Εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται αιώνα τη δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσω σε φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπεραιών αυτού, από καρπού των έργων σχορτασίσεται η γη. Εξανατένων χόρτων τη κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρέν καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρινέ πρόσωπο ανελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνα σε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ενό εύσουση του ερωδίου κατοικιαγείται αυτόν. Όρητα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελληνεί καιρού, ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότου και γενετον ύξ, εν αυτή διελεύστε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμνιωριόμεν του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επ' το έργον αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ανέπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντος την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δεύσου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Ξαποσταλείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνα, εφρανθήσεται Κύριος επ' της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επ' την γην και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή απ' της γης και άνομαι στο μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχουν τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Hallelujah, hallelujah.
εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου εις πολλά εν τη δέσποντα και του συγχωροστατούντος αυτού Αγίου Αρχιερέως Ιωήλ του και Επιμενάρχου ημών εις πολλά εν τη Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ενορίας και της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σαν προσέησαν κουσόν μου, εις ακουσόν μου, Κύριε, Κύριε. Και έγκραξαν προσέησαν κουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της αίσεως μου,
εν το και κραγένε με προσέησαν κουσόν μου Κύριε. Το ετεύθυντη το η προσευχή μου ως θυμία μα ενώπιό σου έπαρσης των χειρών μου θυσία εσπερινή εις άκουσον μου Κύριε. Αν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσεται ότι παρασύω ηλασμόν σε στην το Θείο πόθο κρατήσεν την καρδίαν. Αέδραμες πολύ αθλέν προς τα παλέσματα τες οικισμούς υπομένουσαν και τας βασάνους τας εκπληρώσεις μέλλον πανέθιμεν ψήφιτα ανθήν κομφάν πληγάς του σώματος την των θυρών αγριών την των πληγμών θαλάσσης τα πολιών δυναμή χανήματα τεκαλτελούσα το γαβρίαμα των αλφαίων ανδρών τη εστάση σου μαρτυρίων το γέρας αθλιφόρευάσα ήλυφα. Εδικές το ονόματος υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε την ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισε την ψυχή μου επί τον Κύριο. Μακεδονία σωστάκης ον πολίκους, εδέσεις υψη πυργός ον ο ακατάσιστος, Ιησού αλώνης αηρών, θεύμα χαρίτων, εις εγκλησίας το εγκαλόπισμα, ημάς το ένας μας η βάσας ημέρων, η δεξαμένη λιθόσματα ως άλλος αντί, η στεφανίτης και ο καταπληκτός, η καταστρέψας σαν τα σφάλαγκας, οι των δαιμονίων την χάρητη και αείδης οπούσα τους οδύνετας δικάσιμου. Από φυλακής πρωίας μα εκκληνικτός, από φυλακής πρωίας έφυσαν το Ισραήλ επί των Κυρδιών. Εν την καρδία σου αέκουσαν το φίλτρο αγάπης προσκύνδιος. Πάσα ήτησαν τους θρησίους σου αλφάνινα, καθόν πλημήνε, καθυπομήνε, ανδρία χρόνος τα κολαστήρια. Διόν και απέστησαν τα χρόνων βήματα εσ' παρησία η ενδοξήν τροφαίοπολη εις τον Θεόδριος και Αγάντιος εν τη ελέγχη εκήρυξαν του Χριστού τα Πανάγια δόγματα εν πεδρώσιν τα πίνθον μετά σου εις τα ουράνια. Την παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού κατατρωθήστη ο αερωτή Κυρίου νομίμως εν ίδλυσας κατά το λόγιο περονητής γαρός πρόβατον εν τη εδέση των ανοσίων ανδρών εξέκοψας γνώμην την αντίθεων λαμπρός θεόγνιε και φοινικτής εν της έμασης
Χριστόν παρέστης, με τα μαρτύρων συναριθμούμενος, κάτι και τεύοντες πρεσβείες σου, ούδο την ειμήνηση και δεξούν των δεσμάτων και λύση και ψυχών την αμφολύτρωση. Ελείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επελέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Στερεωθείς υποθήκες θεσμητρές σου, ως ένσαρκος άγγελος μάρτης αγάπιεν, εις εις αγάπης αδύνατον, Χριστέ σωτήρ μου, από κοπήν εστέλος εκράγκαζες, πριμητών ημάτων σου των θείων πάντημε, εκ δωράν υφισταμένος μέλλον και κάρας, ροές αιμάτων την γυνηγίασες, δύο βραβεία ιερώνικε, οι λιφός θελητές σου των Κύριων, υπερ πάντων δυσόπι, τον τυχήν της Θείας χάριτος. Και κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, καθομληστής του Χριστού τη Θεία πίστη, ως πίκτης αντρόμητος ξωάνων δόγματα, πίστε Θεόφρον κατέραξας και νεοφρόνος, καθαφρονήσας Θεόφρον κατέραξας, και νεοφρόνος ρεόντων απόλαυσιν, δόξαν νευμάραντων, τα σαν πυλάς μηχανήματα μελών συντρίψης, τα σαν γηδώνας τα κολαστήρια, της ηλικίας τα δελκτήρια, της μητρός χωρισμών των επώδυνων, της νεότητος ώρα και της χώρας την ατμότμηση. Του εχθρού την αέμπορ.
έγλην της πίστεως και δι' αυτής το σκότος της αφαιίας και δάσαν χέλης η αμφιεστήσα στόλην εξαιμάτων σου εξήν φανθήσαν φεωραϊσμένη την καλοπία των άθλων ως αθλητής περίδοξος και την μη πάυση πρεσβεύουσα υπέρ των ψυχών ημών. Oh.
Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα δικαίων ψυχέν χειρή Θεού κι ουμιάψτε αυτόν βάσανος έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνου τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών κι αφημών πορεία σύντριμα ιδέ εις είναιν ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρενε αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χορευτηρίο δοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυν θύρες εν καλάμι διαδραμούνται
κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό, συνήσουσιν αλήθειαν και πιστίαν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Προφητείες σε Υίου του Ανάγνωσμα. Σοφία προσκομμένου. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί τα αυτά ή τα εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιοθήτωσαν και οι πάτους αναλυθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης λέγει Κύριος ο Θεός. Και ο πες μου όν εξελεξάν μην. Ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημίν. Έμπρος θέν μου και γένετο Θεός άλλος και με τεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστην πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκίνεν ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ουκέστην ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τι θα αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτόν. Και η φροντίς αυτόν παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευσεβίας και το διάδειγμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάσει αυτούς και το βραχίωνη υπερασπιεί αυτόν. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα, δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθαν, κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα κατά μάχητον, οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέας. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί της παράφρονας. Χορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται. Και εκ Πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσουν συν αποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαμψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε. Μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου εις κράτης ημίν και η δυναστεία παρά υψίστου. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου. Εις πολλά έτσι δέσποτα. Κυρέως Ιωήλ και ποιμενάρχου ημών. Εις πολλά έτσι δέσποτα. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μονάχων. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημών κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,
των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και απανσέπτων αοτούτων, κοβιόντων σαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα τα αυτήν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς, καθά απερελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παλάσσον Κύριε. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παλάσσον Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παλάσσον Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παλάσσον Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παλάσσον Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Παλάσσον Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Yeah.
Στατούντος αυτό Αγίου Αρχιερέως Ιωηλικτού και Ποιμενάρχου ημών και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους βάσης αρχής εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων του Θεού των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσκομισάντων τα τιμία δώρα ταύτα. Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον. Με τη δεόμεθα και υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς. Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, Κύριε
μεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον το Θεόν ημών. Φωνήσεις δε είσαι ο Σιμών των αμαρτωλών και λέεισαι ημών. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήριμον η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να βέβομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη Σιμών πρεσβύσεις Παναχράντου Δεσποίνη Σιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Εναγείς Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονας Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρη, Σπυρίδωνας Επισκόπου Τριμηθούντος, Ιλαρίωνας Επισκόπου Μοκλενών και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξο Μεγαλομαρτύρων Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τυρανός και Στρατηλά, του Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Βάσης, μετά των τέκνων αυτής, Θεογνίου Αγαπιού και Πιστού, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον τη δέησιν ημών, δώρησε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημό πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Yeah.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πεντεάρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά, εν τη πόλη και τη ενωρία ταύτη, εν της οίκης των προσκομισάντων, και υπερών και διών και εφής προσεκόμισαν, εν της οίκης πάντων των εορταζόντων και πανηγυριζόντων την Αγίαν εορτήν και πανηγυρήν ταύτην, τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, το γέννη και το έθνη παντή, και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών πληθύνων, αγιάζων τρέφων και διακυβερνών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων πλούσιε το Σερβίων και Κοζάνης. Περιμένουν να τελειώσουν έτσι την ομιλία. Όσοι μιλάνε θα τελειώσουν αυτοί και μετά θα αρχίσουν. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σερβίων και Κοζάνης, κύριε Παύλο και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, πριν 2 χρόνια, εάν εμφυμίστε, πάλι είχατε χρωστατήσει στον Εσπερινό, αλλά το τοπίο ήταν τελείως διαφορετικό. Χρωστατήσατε στον υπαίθριο χώρο, όπου και εγκαινιάσαμε για πρώτη φορά τους Εσπερινούς προς τιμή της Αγίας Βάσης και των 3 παιδιών της, του Θεογνίου, του Αγαπίου και του Πιστού. Από τότε πέρασε πολύ νερό, διέρευσε πολύ νερό στο ποτάμι της ανεγέρσεως της Αγίας Βάσης. Σήμερα, μετά από 2 χρόνια που ήρθατε, είδατε ότι ο ναός, ως προς τον εξωτερικό του έτσι σκελετό, σχεδόν έχει τελειώσει, έχει απομείνει ο τρούλος, υπάρχουν ορισμένα εμπόδια που πιστεύουν να υπερπηδηθούν και να τελειώσει και αυτός. Και έτσι έχουμε τη χαρά σήμερα να χωροστατήσετε στον Εσπερινό, όχι πλέον στην Ήπεθρο, αλλά μέσα στο υπόγειο του Ιερού Ναού, όπου καταρχάς, όταν οι συνθήκες έτσι έρθουν ευνοϊκές, θα χρησιμοποιηθεί σαν πρώτος ναός της Αγίας Βάσης και του Θεού συνεργούντος και των πιστών βοηθούντων, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια και να ανέβουμε κάποτε και στον επάνω ναό, που θα τιμάται η Αγία Βάσα και τα παιδιά της μεγαλοπρεπώς. Αυτό τώρα, το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο, οφείλεται σε πολλούς ανθρώπους. Ο Κύριος συντελεστής, όπως και άλλοτε έχουμε πει, είναι ο ευεργέτης του ναού, που είναι και καθήμενος εδώ μπροστά μου, ο κύριος Χατζηγιάννης, ο οποίος έδωσε
ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του μαζί με τα αδέλφια του για να ανοικοδομηθεί ο ναός αυτός σε αυτό το σημείο που ευρίσκεται. Σε αυτό συνέβαλαν και άλλοι βέβαια άνθρωποι και ο μηχανικός μας, της Μητροπόλης που είναι και ο πρωτοψάλτης της παρούσης έτσι χοροδίας, αλλά και όλοι οι οποίοι είχαν διάθεση να συμβάλλουν. Βέβαια, δεν θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω ότι το εκκλησάκι που λειτουργεί απ' έξω, το εκκλησάκι της Αγίας Βάσης, είναι δωρεά του πατρός Κοσμά, Χρυσουλά. Όταν πήρε το εφάπαξ του, πάλι το λέγω, το έδωσε ολόκληρο για να γίνει αυτό το εκκλησίδιο, προσωρινά να τιμάται η Αγία με λειτουργίες και παρακρίσεις και αργότερα βέβαια θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε προς ωφέλεια των πιστών, των Ορθοδόξων πιστών της πόλεως μας. Ακόμη θα ήθελα να σας πω όσοι ρασμιώνετε ότι υπήρξαν μερικοί οι οποίοι είπαν ότι πιθανώς η Αγία να είναι από την Έδεσα της Συρίας και όχι από εδώ, πράγμα το οποίο είναι σφαλμένο τελείως, διότι όλα τα, όλες οι εσωτερικές μαρτυρίες και τα αρχαία μαρτυρολόγια μέχρι τον 15ο αιώνα και αργότερα βέβαια μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα μαρτυρούν σαφώς ότι η πατρίδα της ήταν η Έδεσα της Μακεδονίας. Αυτή δηλαδή η πόλη στην οποία κατοικούμε και στην οποία εσείς απόψε χωροσταθείτε στο πανηγυρικό Εσπερινό προς τιμήν της Αγίας. Για την έλευσή σας εδώ, γνωρίζοντας ότι έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις και ιδίως μετά της Παναγίας το πρόγραμμά σας ήταν πολύ βεβαρημένο, εν τούτης δεν αρνηθήκατε την πρόσκλησή μου και ήρθατε και αυτό με κάνει να αισθάνομαι απέναντί σας όχι υποχρεωμένος, γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν πρέπει να αισθανόμαστε υποχρεωμένοι, αλλά να αισθάνομαι βαθύτατα συγκινημένος και να είναι ακόμη μια αιτία όπου ο σύνδεσμός μας θα γίνει πιο πλατής και βαθύς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι περιττό να πω ότι είναι Μητροπολίτης στην Κοζάνη και ότι η δραστηριότητά του είναι γνωστή σε όλους. Εφέτος αξιώθηκε να δεχθεί και τον Παναγιώτα του Οικουμενικό Πατριάρχη και να εγκαινιάσει ένα περίλαμπρο επισκοπείο το οποίο να ανεκαίνησε εκ βάθμου και πολλές άλλες δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδίας σεβασμιότατε για το ότι ήρθατε μαζί με τη συνοδεία σας. Θα σας παρακαλέσω να πάρετε τον λόγο και αύριο πάλι με πολύ χαρά να προστείτε τις θείες λειτουργίες. Πριν τελειώσω θα ήθελα να απευθυνθώ στους ανθρώπους που είναι εδώ μέσα, πρώτα στον κύριο Χατζηγιάννη, να τον ευχαριστήσω και πάλι για την προσφορά του, αλλά και σε όλους εσάς που κατακλείσατε τον ναό. Να πω, να εξομολογηθώ φανερά. Και αφού κανείς εξομολογείται φανερά, παίρνει και τη συγχώρηση από όλους σας. Δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Και μάλιστα είπα στον Δεσπότη, έτσι δεν σας είπα, δεν θα πρέπει να στεναχωρηθείτε αν δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά είδα εδώ ότι κατακλείστηκε ο ναός από ανθρώπους οι οποίοι είναι από όλα τα μέρη της πόλεώς μας και θα ήθελα ως επίσκοπος να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ η Αγία να είναι πάντα η βοήθειά σας. Απόψε θα κάνουμε και κάτι το οποίο δεν κάναμε όλα τα χρόνια. Θα σας παρακαλέσω με πολύ ησυχία, χωρίς να μιλάμε έτσι και με ευλάβεια η οποία θα φέρει και στο εξωτερικό, όχι μόνο στο εσωτερικό μας κόσμο, θα κάνουμε και μια μικρή λιτανία. Μικρή λιτανία, δεν θα είναι μεγάλη. Εδώ τα τετράγωνα των εργατικών κατοικιών, δηλαδή η υπόθεση ενός τετάρτου. Θα βγούμε στο τέλος όλοι μαζί και θα ακολουθήσετε όσοι μπορείτε όλοι. Υπάρχουν και μερικοί που δεν μπορούν να ακολουθήσουν, θα περιμένουν εδώ στο ναό. Μια μικρή λιτανία η οποία θα κάνει την Αγία μας να αγιάσει και τον τόπο αυτό, έτσι, και τον τόπο αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τόπος αυτός είναι μαρτυρικός τόπος και είναι τιμή μεγάλη για την περιοχή μας ο ναός χτίστηκε προς τιμή της Αγίας Βάσης. Αύριο θα φέρουμε και από το Επισκοπείο της πόλεως, από το Μητροπολιτικό Οίκημα και ένα κυβότιο με Άγια Λείψανα, όπου φυλάσσονται στο εκκλησίδιο του Επισκοπείου, για να το προσκυνήσετε και να πάρετε χάρη. Σεβασμιότητα και πάλι σας ευχαριστώ και θα σας παρακαλέσω να πάρετε το λόγο, αφού σας ακούσουν οι πιστοί μας με πολύ ησυχία και προσοχή. Πολύ σέβαστε, Άγιε αδελφέ, και πανάξιε επιμενάρχα της ιστορικής αυτής Ιεράς Μητροπόλεως,
Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, εντιμότατε Κύριε Δήμαρχε, εντιμότατε λοιποί άρχοντες και λαέ του Θεού ευλογημένε. Λένε πολλοί, εγώ για να πιστέψω εις τον Θεό θέλω να δω ένα θαύμα. Ιδού το θαύμα εν προκειμένου. Πριν 2 χρόνια, όπως είπε ο Μητροπολίτης σας, χωροστατήσαμε στο Ύπεθρον. Και σήμερα, έστω και στο υπόγειο πάντως, όλο αυτό που συντελείται και επιτελείται είναι ένα θαύμα. Καθήν στιγμήν, σε άλλους χώρους, με προϋπολογισμούς, χωλαίνουν τα πράγματα και τα έργα χρονίζουν. Στο χώρο της Εκκλησίας μας, και κάνω μία παρένθεση, Εκκλησία δεν είμαστε εμείς οι ρασοφόροι. Εκκλησία είναι το αποκεκαλυμμένο μυστήριο, ο Τριαδικός Θεός, το σώμα Του και το αίμα Του. Εμείς είμαστε οι διάκονοι αυτού του μυστηρίου. Κλείνει παρένθεσης. Σε αυτό λοιπόν το μυστήριο Εκκλησία, τα πάντα ξεκινούν με ελπίδα προς τον Θεό και εμπιστοσύνη εις Εκείνον, πολλές φορές με τίποτα. Και όμως στην πορεία ο Θεός αποκαλύπτει ψυχές καθαρές, φιλόθεες και φιλάγιες, και τα έργα γίνονται. Ιδού λοιπόν το θαύμα. Είμαστε σε καιρούς δύσκολους. Και είναι οι καιροί δύσκολοι γιατί εμείς οι άνθρωποι τους φτιάξαμε. Εμείς δημιουργήσαμε αυτές τις δυσκολίες, αυτή την ακαταστασία εξαιτίας της αποστασίας μας από τον Θεό, της προδοσίας μας του βαπτίσματός μας και της αποστροφής μας από τους Αγίους μας, και όχι μόνο τους Αγίους όπως εν προκειμένου την σήμερον τιμωμένη μετά των ιών της, αλλά και των Αγίων των οποίων το όνομα φέρουμε, ενώ η Εκκλησία μας δίδει ένα όνομα και έτσι αυτό το όνομα του Αγίου, ο Άγιος δηλαδή, να είναι ο πνευματικός μας προπονητής, θα μπορούσα να πω, ο πνευματικός μας διδάσκαλος και καθοδηγητής προς τον θρόνο του Θεού, όλα αυτά τα προδώσαμε, όλα τα αποστραφήκαμε και θεοποιήσαμε την κτήση και όχι τον κτήσαντα, όπως ψάλλουμε σε ένα ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος αποστατήσει, επαναστατήσει από τον Θεό, τότε όλα είναι επιτρεπτά. Αυτές τις μέρες είναι να θλίβεται κανείς, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει λίγο μέσα του να έχει στοιχείο, μικρή ηλιακτίδα, χάριτος του Θεού, για να φέρνει προβληματισμό και εξαγωγή συμπερασμάτων. Έγινε ένα έγκλημα εκεί στην Πάρο. Συνέλαβαν λοιπόν τον εγκέφαλο
Και δεν μας λένε το όνομά του, το είπαν βέβαια, αλλά κατά κόρον συνέλαβαν τον θεολόγον. Ναι, με σαρκασμό. Γιατί το λένε τον θεολόγο? Διότι εσπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θέλουν λοιπόν όλα αυτά τα παπαγαλάκια, στην πλειοψηφία τους οι δημοσιογράφοι και όλοι εκείνοι που τους κατευθύνουν, να μειώσουν την Εκκλησία, να ειρωνευτούν την Εκκλησία, ότι η Εκκλησία, ότι η θεολογία της αυτούς τους ανθρώπους βγάζει και προσφέρει στην κοινωνία. Αν όμως υπήρχε προβληματισμός, αν οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους είχαν ελάχιστη γνώση ή προσέγγιζαν τα πράγματα, θα έλεγαν, βέβαια, έτσι όπως η πολιτεία στη δεκαετία του 70 έφτιαξε το πλαίσιο εισαγωγής και των εξετάσεων στα νότατα πνευματικά ιδρύματα, έτσι όπως το έφτιαξε, δηλαδή ο άλλος να δίδει για φιλόλογος και με τα μόρια που συγκέντρωσε, ενώ ήθελε να πάει φιλόλογος ή ιστορικός ή αρχαιολόγος, τον στέλνει στη θεολογία. Ή νομικός, σε αυτό τέλος πάντων τον χώρο, των σχολών. Ποιος λοιπόν έφτιαξε? Εμείς. Διαμαρτυρήθηκε τότε η Ιερά Σύνοδος, ο μακαριότατος και μακαριστός Σεραφείμ. Αλλά ο Κύριος Υπουργός, ναι, και η κυρία πολιτεία είπε, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε εξαιρέσεις. Γιατί εμείς είπαμε, δεν είναι επιτρεπτόν. Εκεί είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Με άλλα κριτήρια. Όχι, το θέλει η Ευρώπη. Και έτσι φτιάχνουμε αποφύτους, πτυχιούχους των θεολογικών μας σχολών, ξένους, με το αντικείμενο που δεν είναι επιστήμη, αλλά είναι υπέρβασης μέσα από την επιστήμη, μέσα από την γνώση των πατέρων της Εκκλησίας μας. Είναι υπέρβαση μέσα από το μυστήριο. Είναι βίωμα η θεολογία. Δεν είναι μαθηματικά, 2 και 2 κάνουν 4, ή δεν ξέρω εγώ πώς μαθαίναμε εκεί, πώς γίνεται το νερό και ούτω καθεξής. Και όμως κανένας δεν λέγει γιατί φτάσαμε, σε τι φταίξαμε, σε τι αμαρτήσαμε. Και έρχεται στη συνέχεια η πολιτεία αργότερα και καταργεί άρθρα από τον αστικό κώδικα, τις γενικές αρχές περί Χριστών ηθών, περί της δημοσίας εδούς, στο οικογενειακό δίκαιο, περί του τρόπου του γάμου και των διαζυγίων, και συνετέθη πλέον ένα πλαίσιο που το βιώνουμε και λησμόνησα να πω
διαγράψαμε άρθρα του ποινικού κώδικος περί αντιποιήσεως αρχής, περί εξυβρίσεως αρχής, όλα αυτά τα καταργήσαμε δήθεν εν ονόματι της ετερότητος ή λέει γιατί το θέλει η Ευρώπη. Δεν τα ζήτησε η Ευρώπη αυτά, αγαπητοί μου. Εγώ σας λέγω για ένα κράτος και για ένα θέμα. Έχουμε τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή Χιλιαστάς. Πρώτη Ελλάδα έσπευσε να τους απαλλάξει από τον στρατόν και να τους δώσει άλλα καθήκοντα. Καθήν στιγμήν η Γαλλία, η οποία θεωρείται η πλέον και πλέον δημοκρατική χώρα μέσα στην Ευρώπη, έχει αυτή την αίρεση ως αντεθνική και άρα διοκομμένη. Δεν τα λέω εγώ, μπορείτε να τα βρείτε. Και τόσα άλλα ακόμη. Και διαμαρτυρόμεθα στο κατάντημα στο οποίο φτάσαμε πλέον, στη σύψη και στη διαφθορά των πάντων. Αδελφοί μου, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα επάνω στη γη. Ο λόγος του Κυρίου είναι αλήθεια. Αυτόν τον λόγον εμείς αρθρώνουμε στην αγάπη σας. Εμείς δεν μιλάμε αφεαυτού μας, δεν εκφράζουμε τα διανοήματά μας, αλλά ότι ο Κύριος εν ετήλα το ημίν. Έτσι δεν είπε στους μαθητάς του. Θα πορευτείτε σε όλα τα έθνη, θα τους διδάσκετε πάντα όσα εν ετηλάμην ημίν και θα τους βαπτίζετε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν μιλάμε εμείς αφιαυτού μας. Δεν συνθέτουμε λόγους αφιαυτού μας. Γι' αυτό και είμαστε μισούμενοι και διωκόμενοι. Γιατί ο λόγος, είπα, του Κυρίου είναι αλήθεια και το ψέμα που βασιλεύει σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα στους καιρούς μας δεν μπορεί να αφήσει την αλήθεια. Γιατί μαρτύρησε η Αγία σας, η δική σας Αγία, τα δικά σας πρόσωπα που είναι και τα παιδιά της. Γιατί ακριβώς εδίδασκε Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων τα φέντα και αναστάντα. Αυτό δεν το θέλει ο διάβολος και την οδήγησε στο μαρτύριο. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και τα παιδιά της. Οι σύγχρονες μαμάδες ή μάλλον οι μετακατοχικές και σημερινές μαμάδες, τι παιδιά φτιάχνουν, πώς είναι ο εαυτός τους? Εδώ είναι το ερώτημα. Είδατε, πάντα δεν λέμε ο πατέρας, η μάνα. Γιατί τη μάνα έβαλε ο Θεός να είναι το εργαλείο ή μάλλον το εργαλείο του για να φτιάχνει ωραίους ανθρώπους, ωραίες ψυχές, με ευγένεια ψυχής, με φιλαδελφία και φιλαλληλία. Έχουμε τέτοιους νέους στην εποχή μας? Όχι, γιατί είναι θύματα των μαμάδων που ζήτησαν αυτονομία και ούτω καθεξής. Και ένας φαύλος κύκλος στους καιρούς μας. Τα παιδιά είναι θύματα των οικογενειών που ξέχασαν την αποστολή τους. Ξέχασαν ότι είναι συνεργάτες, συνεργοί του Θεού στην παιδοποιία και κήθεν στην ανατροφή. Οι αρχαίοι προγονείς μας, οι προ-Χριστού, αν και οι ειδωλολάτρες, πάσχιζαν να δώσουν στην κοινωνία καλούς και αγαθούς πολίτες. Εμείς τι πασχίζουμε? Να δώσουμε κλέφτες, λοποδίτες,
φωνιάδες εν ψυχρό, ληστάς, απαγωγής και το καθεξής. Αυτή είναι η σύνθεση της ελλαδικής κοινωνίας. Αδελφοί μου, καιρός είναι να επιστρέψουμε στις δύο πνευματικές μας μήτρες. Στο μυστήριο της Εκκλησίας, εν μετανοία, εν ταπεινώσει και εν εξομολογήσει και με δάκρυα και με γόνατα παραλελειμμένα, να αγαπήσουμε τους Αγίους μας που είναι οικοί του Θεού και την ίδια στιγμή και δικοί μας πρεσβευτέ. Και η δεύτερη μήτρα είναι τα ιδανικά, ίσον τα αίματα όλων εκείνων και προ Χριστού και μετά Χριστών που αγωνίστηκαν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι, αλλά δεν αγωνίστηκαν εκεί και ως έτυχε προ Χριστού υπερβωμών και εστιών, μετά Χριστών για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γνωρίζουν σήμερα οι Έλληνες ιστορία? Όχι, την ξέχασαν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πόσα μπορεί να έχει το πορτοφόλι. Γι' αυτό χρειάζεται και πάλι επιστροφή, όπως είπα, στις ρίζες μας, στις μήτρες μας, στις πνευματικές. Και τότε και τα οικονομικά θα διορθωθούν και τότε η πατρίδα μας, η ένδοξος που έδωσε πολιτισμό σε όλον τον κόσμο, θα επανακτήσει και σεβασμό και αξιοπρέπεια. Εύχομαι και προσεύχομαι η Αγία Βάσα και τα παιδιά της, αυτά τα νέα βλαστάρια που δεν προτίμησαν τον κόσμο των παρερχόμενων, αλλά εκείνων των Άγιων και διαχρονικών, να πρεσβεύουν στον Θεό, να παραβλέπει ο Θεός τα τοπήματά μας και οι άρχοντές μας την πλειοψηφία τους, να αγαπήσουν τον Θεό, να κηρύξουν Θεόν με ταπείνωση, όχι μόνο με τα χείλη τους. Και εκείθεν να βρούμε και πάλι των δρόμων της αρετής, του πολιτισμού, της πίστεως και της αξίας. Εύχεστε, σεβασμιότατε. Στον χρόνο στάντη εφάνης βάσαν τη στρόπη σου, του σου άνδρος φυγούσαν ενδόντος την πλάντη και σχούσα ως πολύτιμον θησαυρών των Χριστών εν καρδία σου, των ομωτάν των τυράννων τα σαμπυλάς, εξεφάβλησα σαΐδη με. Χριστός ο Θεός εν της Αγής αυτού, μαρτής τετράγης εδείκτης βάσαν πανέδωσε, τον ζών Ιωνιδούσον, τον μαρτύριον πρώτον, και ύστερον φρονήματι αγλινή, προσθετήσαν της τέχνης σου, διό μη παύσεις συντούτης υπέρ ημών των Χριστών κατοικεδεύουσαν. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος, την φυλακήν ελογήσω ή την παράδεισον, τους λίθους βασάνθην τα θηρία ως φίλους, βλέπετε του ύδατος ρασισμών, τας κακός εις απόλαυσιν και την τομήν της ικάρας δια Χριστών, κατά θύμιον ακρότατον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Νεύτερον.
ως γενναίοι αθλήτες συνανεδίσαστε τον στέφανο της νίκης τον των βασάνων πέλαγος διελθόντες ως γαρ του πνεύμα Cause Bali blocus vasanus, uagenos in ecopin, us egis vos ke tas xemesis, megalofroni, gnomikate Παρθενική χωρίε σημελών, μυστικό στην κλίνη τη Παρθένου και μητρό. Κύκλο παρίστανται και ψυχέ δικαίων περίπτανται. Η βασιλίδα γερέρουση εμένο πρίκα την Παρθενία. Αντιμήλου κομίζουσε. Εδέν την άειλον υμνοδίαν, τα της αιρετής προσαγάγουσε, παρέμπηγαν τη μικρή του Θεού ως βασιλίδη, τες βασερικές των αρετών δορυφορίστε λαμπροφορίες, ας και εμείς, Βίαν καθαρών συνεισελεγγόντες, εξέλθομε προς κηδείαν της όντως μητρός του Θεού ημών. Ήμνης και οδεύτες μαρτικές, αυτήν συμφώνων μακαρίζονται. Είναι απολύς τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ήτι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ. Της πολλά ετή δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον
και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λάνιν έφυγες πολυτεΐας εν ακλήσας ανωνύμος πάνε. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πολυτάφτη, ως και πάντων των συμμετεχόντων εκατανοίξει την Ιερά Λιτανία ταύτη μετά των οικείων αυτών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τόγκαν Χριστόβραζινέντων thank you.
Κλησθείας, εν αγλίσαν σαν νομίμος πανεφήμε, τον καλ Χριστό προσυνένοκας καιρούσα, το σωσίος ιερία εμβάρεσα, τον Θεόμνιον πιστό νόμου και αγάπιον, και ύστερον σοφτήν ως ολοκαρπωμά. Ο Θεός και το μεγαλείο σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου και του συνειδανεύοντος αυτό Αγίου Αρχιερέως Ιωήλτου και Επιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγία Εκκλησία για την πόλη τάφη και πάσαν πολύ και χώραν απόργης, λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφύλιου πολέμου και εφνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλιου νευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα των γυμπιανών σου δικατημών κινημένη και ρίσαστε ημάς της επιτυμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός εις την κοίμησιν εορτάζομεν, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων, ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης της Αγίας Ενδόξου, μεγαλομάρτυρος βάσης της Εδεσέας και των Ιών αυτής, Θεογνίου, αγαπίου και πιστού, όν την ιεράν μνήμην επτελούμεν και εντάφτα λαμπρός πανηγυρίζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός
ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.